Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8. Έχουμε να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε πολλά και από το άτυχο παιχνίδι της εθνικής μας στην Φιλανδία για το Nations League, αλλά κυρίως και για τα μάτς που έρχονται. Μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή αναβιώνει μετά από 4,5 χρόνια στην Super League ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Την εβδομάδα που έρχεται έχουμε ξανά κύπελλα Ευρώπης με Champions League και Europa League. Θα δούμε όλα αυτά μαζί. Καλησπέριζω τον Νίκο Αλέφαντο. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου Γιαννάκη μου. Έχουμε, εντάξει, γερά θέματα. Κυριότερο να πούμε λίγο για το Κολαγόνο. Ναι. Είναι φοβερό, έχει δύναμη, ευεξία, ταχύτητα, αντοχή, διάθεση. Είναι φοβερό. Αν το παίρνετε και το Champions μαζί, είναι ωραίο. Ότι πρέπει. Όσοι το έχουν πάρει είναι κατενθουσιασμένοι, κατευχαριστημένοι όλοι. Και μην ξεχνάμε και ορθοπαιδικά όπου αμερικάνικη εταιρεία Γιάννης Κοτρότσος εντρέπει στην Κατερίνη, είναι φοβερός και σαν άνθρωπος, όπως ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης, η μητέρα του και αβαίνει ο πατέρας του, είναι φοβεροί και σαν άνθρωποι. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό και στην κοινωνία, οπότε ό,τι χρειαστείτε, κάλτσες, επιγονατίες, επικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, ό,τι χρειαστείτε, ζώνες απίθανες, για, πες το, για μηνίσκους. Τα πάντα, για αγώνα. Τα πάντα, δηλαδή, είναι φοβερά εδρεύηση στην Κατερίνη, αλλά είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός είναι επιπλέον και ο Σίμος ο Τσαλογλίδης, σε Σαλονίκη στο Καπάνι. Είναι φοβερή και ιατρικός, σας λέω, προσέξτε, Νίκος Λιάσης, Μαρούνι, Διαγνωστικό Κέντρο. Νίκος Λιάσης, Μαρούσι, Διαγνωστικό Κέντρο. Φοβερό. Σε εξετάζει αρτηρίες, καρδιά, προστάτες, τα πάντα όλα σου, όλα. Και προχωράς. Χωρίς τρομερό, με ένα έτσι μηχάνημα, τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Όρθιος, ξύπνιος, σε περνάει όλα, σου λέει έτοιμος. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό, αν το προσέχετε. Εγώ τα λέω γιατί είναι φοβερό, όπως λέω για τις μέσες. Μου λέγανε ο Γαλάκος, ναι, ότι υποφέρει. Υπάρχει Λιαρόπουλος. Ρε. Μετά το Θεό είναι ο Λιαρόπουλος. Κωνσταντίνος. Απέναντι από το... στην πλατεία Μαβίλη. Εκεί είναι. Απέναντι από το νοσοκομείο, ακριβώς. Λοιπόν, Αγγελική ιδιαίτερα, θα την πάρετε τέρμα. Έχουμε φοβερά πράγματα. Έχουμε μετά Χαράλαμπος Ζαλάτος για τα μάτια του Γιάννη. Ναι. Σπύρος Γιοργαράς. Σπύρος Γιοργαράς. Βέβαια. Άφθαστη. Και μετά πάμε, θες και τον προστάτη, Σπύρος Μαρτίνης, Διασό Τζένεραλ. Εκπληκτικός. Ναι. Δικός σου. Νίκος Μπρουχούτας. Και Ολυμπιακός κιόλας. Νίκος Μπρουχούτας. 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 Και Ολυμπιακός. Είναι τρομεροί. Αυτούς που λέμε. Να σύλληπτοι. Προσέχτε. Να έχετε πάμε, τη δουλειά σας και να προχωράμε. Πάμε να δούμε και τον ασύλληπτο Ραπτόπουλο τώρα. Τώρα, αποτίσιμο. Τι χειμωνιάτικος μπήκες. Πήρα μια φωτογραφία του Αναστόπουλου και λέω κάτσε να γίνω κι εγώ λίγο μοντέρνος. Αλλά μου λένε, είσαι λέει ασουλούποτος Ραπτόπουλο, λέει, δεν είσαι λέει. Δεν είσαι μοντελάκι. Για τη μόδα είσαι πίσω λέει. Είσαι για καμιά φόρμα και τα λοιπά. Και έβαλα ένα μπουκάμισο κοντομάνι παλεφαντιακό που έχω από παλιά. Ναι. Το πουλοβεράκι, έκανα τα 5 χιλιόμετρα πριν από λίγο. 5 χιλιόμετρα. Με έβαλε ο Γιώργος από μέσα, ο Λίγκρης, να στις έλξεις με το μονόζυγο. Δύσκολο πράγμα, Κυριακή. Και ήρθα φορμαρισμένος. Τι, έχεις βάλει μονόζυγο στο στούντιο? Έχω μονόζυγο. Πού θα το βάλω, στο σπίτι? Αφού στο σπίτι. Στο στούντιο το έβαλα. Θα δουλεύεις μόνος από ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω την άλλο μήνα κυστεοσκόπηση. Αυτό είναι ελεγχός της ουροδόχου κύστεως. Εκεί όπου οι καπνιστές πολλές φορές βγάζουν κακά πράγματα, τα οποία τα ελέγχουμε και αυτά, γιατί και το προστάτη που λέει ο Νίκος, αλλά υπάρχει και ουροδόχος κύστη και για τους καπνιστές πρέπει να ελέγχονται και αυτοί, γιατί είναι επικίνδυνοι. Αυτοί που κάνουν πολύ τσιγάρο και τέτοια. Ναι, ναι. Αυτά έχω να πω εγώ. Λοιπόν. Και ένα, ας πούμε, που
σε λατρεύουν εσένα είναι να ευχαριστήσουμε το Μέγα Φοράκι, αυτόν τον κανονιέρι, το Σύμπουνα στα Βόρεια Προάστια. Τους οργανώνει όλοι. Κάνει, ξέρεις πως σε περιμένουν και σε όλες σου τις εκπομπές. Είναι λοιπόν πολύ, ναι. Ο Δελιγιάννης Χαφάρα, έπαιξε και στον Ηράκλη με Κουσουλάκι. Όλοι. Έχει όλους πηγαντή, τη Τσαλαμάγκα, Κωνσταντίνου, το Μαρά, Φυλακούρη, παραπάνω. Βαμβακούλας, παραπάνω. Μπακάρα ο Βαμβακούλας. Όλοι αυτοί σε λατρεύουν ομάδα, και παρακολουθάνε. Ομάδα. Ομάδα με αρχηγό τον αρχή κανονιέρη Φοράκη. Έτσι. Ο οποίος έχει συνδέσει το σύμπαν και μας λέμε. Προχτές πάρει τηλέφωνο, μου λέει, έχει βγει Γιάννης Ραπτόπουλος, γίνεται χαμός. Ωραία, είναι ωραία. Ωραία. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο. Εντάξει είσαι. Τέλεια. Α, ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Θα ξεκινήσουμε λίγο με εθνική ομάδα και μετά να ξέρεις. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει και ρετρό Άρης ΠΑΟ. Μετά από 4 χρόνια, 5 χρόνια. Ναι, θα πάμε δεκαετίες πίσω για ευνόητους λόγους και καταλαβαίνεις. Πέφτουν στοιχήματα, Γιάννη, πέφτουν στοιχήματα. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τους κόλλησαν σήμερα. Ναι. Φωνάζανε, μπήκε ο πρόεδρος στη σειρά 4 ο παλιός, ποιος είναι χειροδύναμος, με λέει θα σε κάνω μασάς, πρόσεχε τι λες. Του λέω, ποιος ΠΑΟΞΙΔΕΣ, λέω, βάζει το μισθό του στο διπλό. Το μισθό του, γιατί το μισθό του ένας ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα βάλει το μισθό του στο διπλό. Δεν το βάζει κανένας. Κανείς, έγινε χαμός. Έγινε χαμός μεγάλο. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ένα σοβαρό, ναι. Τρομερό, αξίζει τον κόπο. Εγώ θεωρώ πάντα το Μαρινάκη το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών. Ναι, αυτή η αίτηση για τηλεοπτική άδεια από το Μαρινάκη. Ναι, το έκανε. Έκανε. Χθες το μεσημέρι κατέθεσε στην ΕΣΔ. Η σχετική αίτηση από τη Alter Ego ΑΕ μαζί με εγγυητική επιστολή ύψους 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, ανάλογης αναμένεται να γίνει επόμενες μέρες και από άλλο επιχειρηματία που σχετίζεται, λέει, με το ποδόσφαιρο. Το ΕΣΔ με βάση τον νόμο θα πρέπει να συνεδριάσει, να αξιολογήσει κτλ. Ήδη για την πρώτη διαδικασία αντιούχοι κρίθηκαν σταθμοί Athena Alpha Star Sky και Epsilon, ενώ απορρίφθηκε έτσι η εταιρεία συμφερόντων του Φιβριώνη. Καθημερινή αθλητική εκπομπή ετοιμάζει η ΕΡΤ και Μαρινάκης οπωσδήποτε ετοιμάζει κανάλι, ναι. Παίρνει τα ενία και θα γίνει χαμός. Το λέγαμε από τότε. Ετοιμάζει. Για Σαββίδη, για Μαρινάκης. Χαμός. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην εθνική, γιατί την κουβεντιάσαμε με τον Κωστή, αλλά δεν έχουμε κουβεντιάσει με τον Νίκο, αφού ήταν Δευτέρα βράδυ ήττα στο Τάμπερε από την Φιλανδία. Να ξεκινήσουμε βλέποντας λίγο την εντεκάδα που κατέβασε ο Σκίμπε για να μας πει τις ενστάσεις του ο Νίκος. Εδώ Μπάρκας, Μανολάς Παπασταθόπουλος, Βακάκης Τσιμίκας, Ζέκα Τζιόλης, Φορτούνης, Μπακασέτας Πέλκας και Μητρόγλου. Λοιπόν, εδώ Μπακασέτας είναι δύσκολο να παίξει έξω δεξιά. Τι αριστερό πόδι από μέσα, δεν έχει ταχύτητα. Ναι. Είσαι μηδέν εκεί, δεν τραβάς. Mm-hmm. Πέλκας, ανύπαρτο να τον παίρνεις από δεκάρι που προσπαθεί να ανέβει, να αποδώσει και αν του λες θα πας εξτρέμ. Υπάρχει. Mm-hmm. Μένει ένας Μήτρογλου. Μόνος του δεν βοηθείται από τα εξτρέμ και ένας Φορτούνης. Από εκεί και πέρα. Ζέκα Τσόλης τα χαφ. Με τον Τζόλη παραδείγματος χάρη δεν δείχνει τίποτε το ιδιαίτερο. Εντάξει. Ο Ζέκας το ίδιο, το τρέξιμο και τίποτα άλλο. Δεν θα πάρεις βοήθεια ή να κάνεις 5 σουτ. 3 σούτρε, παιδί μου, 2 κάνε. Τέλος πάντων όμως, εντάξει. Μπακάκης μετά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κοντός είναι, γρήγορος είναι. Εντάξει, στην ΕΚ. Ο Τσιμίκας έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Mm-hmm. Είναι φοβερός με την πρόοδο αυτή που έχει κάνει. Και πάμε μετά Παπασταθόπουλο Μανολά, τους οποίους τους αδικεί ο Σκίμπρε. Mm-hmm. Ο Σκίμπρε τους αδικεί εγκληματικά. Ο Με Μανολάς δεν είναι μπαλαδόρος. Μανολάς έχει ταχύτητα και πηδάει ψηλά. Αυτό είναι. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Και πρέπει να δίνει όπως τη δίνει μια απλή πάσα, πάρτε στα 10 μέτρα ή χωρίς πίεση. Ο Παπασταθόπουλος είναι κοντός. Δεν είναι ψηλός να πάρει κεφάλι. Mm-hmm. Έχει μια γρηγοράδα. Αυτοί οι παίχτες, να σας δώσω να καταλάβεις, Γιάννη. Θα πάμε πίνακα. Ναι. Πάμε πίνακα. Αυτοί οι παίχτες είναι ωραία
για να πάρουν αντιπάλους, man to man. Μανολάς Παπασταθόπουλος. Τους παίρνετε. Εδώ ρε Σκύμπε, εδώ βρε Έλληνες και δημοσιογράφοι, ο μεγαλύτερος στόπερ που υπάρχει τώρα λέγεται Σιώβας και πήγε στη Λεκανές. Κοιμόσαστε, κοιμόσαστε και θα παίξει εδώ. Και εδώ να βάλεις ο Τζιμίκα που, δεν είναι, που είναι κοντός, έτσι. Και το Μπακάκι, παράδειγμα, έχει τρία τις ψηλούς. Ναι. Ο δε, να δώσω καταλάβει, Σιώβας που παίζει στη Λεγκανές, παίζει τώρα με Μπαρτζελόνες, με τόνο μετάλλο, σώθηκε τελικά. Λοιπόν, είναι έτοιμος. Και... είναι ο καλύτερος και αυτός θα δώσει μεγάλη δύναμη στους δύο, οι οποίοι είναι μάνα, για να πιάνουν αντίπαλα σε τρεπόρ. Και ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος. Θα βοηθηθούν όλοι δηλαδή. Έτσι. Και τελειώνω. Που παίζει μόνος του με έναν άλλο στόπερ, ανά πάσα στιγμή κατεβασιά είναι αδύναμη η Άρσεναλ. Δεν γεμίζει το μάτι με τίποτε. Τώρα ο άλλος παίζει στη Ρώμα. Ναι. Να κόψω, να τη δώσω πάρτε του και τέρμα. Περπατάει. Εδώ θα πάρεις λοιπόν το στοιχείο σου. Α βρει τον ασεντρεφό, α βρει τον άλλο. Θα έχει το Σιώβα εδώ. Και α έχει του κοντού εδώ. Διότι και να μπει από εδώ σέντρα να γίνει τρεις. Ιδάνε. Ποτίθεται. Και κυαλτικότητα ο Παπασταθόπουλος. Του τρώνει ο Σιώβα αυτού του δύο. Βάζει εδώ μετά τρία χαφ. Τρία χαφ. Ναι. Έχει το Φορτούνι και του δύο. Και εδώ Μήτρογλου. Ναι. Και εδώ απετάξει έναν κυνηγό. Ποιο θα διαλέξει δίπλα του από όλου αυτού. Ναι. Λάζαρο, Κουλούρη, αμέ. Όλοι ό,τι έχουμε, ναι. Ό,τι έχει εκεί, ό,τι έχει, ό,τι έχει. Και θα παίξει. Φιλάς τα νότα σου. Ναι. Γκολ δεν θα φας 2-0 και να ξεφτυλιστείς έτσι. Και να σε κάνουν για πλάκα. Και δεν θα βάλεις μέσα τον Τζαβέλα, ο οποίος έχει αργός πολύ. Στην Τουρκία έχει χαθεί, εγώ δεν ήξερα ότι παίζει κιόλας. Σκέψεις τόσο πολύ. Και μετά τον παρουσιάζεις και στόπερ. Χτυπάει στο κεφάλι τα κουνιά, ο Μανολάς μπαίνει μέσα. Να το δούμε τον κολλ αυτό. Απογοήτευση πλήρη. Λοιπόν, δεν παίζουν. Έτσι παίζεις. Σιώβας, σε δένει. Μανολάς Παπασταθόπουλος. Ο Σιώβας δεν είναι αυτούς τους δύο. Ναι. Γιατί έχει μυαλό, ψηλός, ξέρει και πολύ μπάλα. Τώρα, εάν είναι παραξηγημένος, για τελείως δεν είναι έτσι. Αφήνεις τον Σιώβα έξω, με ποιον παραξηγείται ο Σιώβας? Με τον προπονητή? Γιατί παραξηγήθηκες? Σε πληρώνω, κύριε. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε παραξηγηθεί με έναν καλό παίχτη. Και όμως για το καλό της ομάδας. Για όλα τον πλησιάζει. Πόσο δε στην εθνική ομάδα. Λέμε, βέβαια, έλα εδώ. Έτσι και έτσι, εντάξει, χτες ήταν και η περίπτωση τέτοια. Από εδώ, από εκεί, καταλαβαίνει. Και ο παίχτης δεν είναι μανιάτης ο παίχτης. Να σου πει, άσε ρε, δεν παίζω εγώ με σένα ποτέ. Κατάλαβε. Για την εθνική. Δεν έχει τύχη, ναι. Πουθενά. Να ρωτήσω κάτι. Πες το. Πρώτον, μας είπε στην αρχή ότι ο Σκύμπε βάζοντας την ευθεία Μανολά Παπασταθόπουλο εγκληματεί και τους αδικεί. Πάει. Άρα ο Σιώβας θα έχει και το ρόλο του, του καθοδηγητή στα δύο στόπερ. Συγχαρητήρια. Δηλαδή μας λες ότι Μανολάς και Παπασταθόπουλος, ένας ταχύτητα, ο άλλος άλμα και δύναμη, χρειάζονται κάποιον λίμπερο για να... να παζέψει καμιά... χαμένη παλιά διεκδικούμενη, γιατί άμα σε φυλάει ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς, ο παίκτης θα φύγει δύσκολα. Ωραία. Δεν θα φύγει με ωραία τρίπλα. Θα υποφέρει, θα τον κυνηγήσει. Θα αλλά κάνει και τάτι. Αυτοί θα νιώθουν πιο άνετα, ξέρω ότι υπάρχει πίσω. Ακριβώς. Πίσω να δούμε λίγα μέτρα. Και το στοιχείο αυτών των δύο δεν είναι τώρα να παίζει ο Παπασταθόπουλος να μου κάνει μένα τον τεχνηταρά. Ότι παίζω στην Άπια, να Άρσεναλ. Ποια Άρσεναλ. Ναι, και η Άρσεναλ περνάει δύσκολες περιπτώσεις. Γιατί δεν είσαι ψηλό παιδί, τρομερός έτσι κτλ. Το πράξαν σε τρεμπακάρες από εδώ. Ναι. Δηλαδή πέρασε ο χορεμός Λινοξυλάκης, θυμόμαστε. Θυμάμαι εγώ τον Στεφανάκο και ποιους δεν θυμάσαι. Επίσης, θέλω να σου ρωτήσω Νίκο το εξής. Επειδή ο Σιώβας... από τον ΠΑΟΚ περάσανε τρομεροί. Βέβαια. Θα τα δούμε και από μετά. Από τον Άρη τότε. Επειδή... από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ. Παικταράδες. Βέβαια.
Επειδή ο Σιώβας... Τραβούς, μανολάδες, χαμός έγινε με το επειδή ο Σιώβας λοιπόν είναι πιο μισό λεπτό Κώστα, επειδή ο Σιώβας είναι και πιο τεχνίτης από τον Μανολά και τον Παπασταθόπουλο, θα έχεις και κάποιον να σου βγάλει και στα σίγουρα την μπάλα. Μπράβος. Γιατί μπράβο, βλέπουμε μπράβο πολλές φορές πως μπράβο ακόμα και αν κόψεις, μπράβο, αν κάνεις στα 5 μέτρα λάθος πάσα, είναι μπράβο χειρότερο γιατί είσαι ανοργάνωτος. Δηλαδή αν δείξουμε στον πίνακα ότι φεύγει ναι ο μπακ. Ναι. Πάμε λίγο πίνακα και μετά στη φάση. Και λίγο φεύγει και ο μπακ. Φεύγουν έτσι για να ξεδιπλωθούν, ανοίγονται. Και αυτός, ενώ ανεβαίνει αυτός εδώ, εδώ ντουμπλάρει τον μπακ αυτό, τον οποιοδήποτε ναι, ναι, ναι μπακάκι, ο Μανολάς. Mm-hmm. Με ταχύτητα. Σωστό. Εδώ ντουμπλάρει ο Παπασταθόπουλος με ταχύτητα και εδώ είναι το μυαλό και ο τεχνίτης, ο μπαλαδόρος που θα του παίξει την μπάσα να τη δώσει να φύγουν, θα την παίξει την μπάσα να φύγει, από εδώ μπορεί να την κάνει εδώ, μπορεί να την κάνει εδώ, δηλαδή προσφέρουν. Και εάν θα πέσει στο λάθος, παραδείγματος χάρη, λέμε πες ότι του πέφτει ένας του Μανολά γρήγορα, πάει να του κάνει τρίπλα και του παίρνει την μπάλα. Θα βγει αυτός έξω. Αυτός μπαίνει. Mm-hmm. Και εδώ τώρα ο κοντινότερος, αν είναι αυτή εδώ κάτω, εντάξει, θα μείνεις κιόλας με παίχτη, θα έχεις παίχτη μέσα που θα πάει να καλύψει και αυτός εδώ θα προλάβει να κλείσει, να φτιαχτούνε, να έρθουνε σε γρηγοράδα. Τον κρατάει ο, mm-hmm, λίγο, εφόσον του φύγε του Μανολά, ο Σιώβας, ναι, τον κρατάει εδώ. Έρχεται ο άλλος, δίνει το χρόνο, μπαίνει μέσα, καλύπτεις, mm-hmm, να μην σε βρουν ελεύθερο κτλ. Έχεις δηλαδή μεγάλη σιγουριά σαν ομάδα όταν έχεις πίσω το Σιώβα και απλώνεσαι έτσι, απλώνεσαι έτσι. Αυτό είναι. Άρα τα βάζω σε μια σειρά με το 5-3-2 και το Σιώβα λίμπερο, θα έχουν κάποιον ο Μανολάς και ο Βασταθόπουλος να τους καθοδηγούν. Μπράβο. Θα μπορεί ο Μανολάς και ο Βασταθόπουλος να ντουμπλάρουν τα ακραία μπακ εάν χρειαστεί. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Γιατί θα υπάρχει πίσω ο Σιώβας. Ο Σιώβας. Ωραία. Οπότε και στην άμυνά σου είσαι δεμένος και αν χρειαστεί να βγάλεις με ηρεμία την μπάλα έξω. Μπράβο. Έχεις κάποιον να στη βγάλει. Να τη βγάλει. Ναι. Πολύ άριστα το πας εδώ. Φύγαμε εδώ, φύγαμε εδώ, φύγαμε εδώ. Και αν ανέβουμε και έτσι επάνω, και έτσι, και έτσι, εγώ σου λέω και στο μισό γήπεδο πάμε τώρα και έρχονται αυτοί εδώ. Και πιάνεις εδώ, εδώ και μένεις εδώ, Σιώβας δεν θα πάει να κλείνει εδώ. Ναι. Σιώβας θα κάτσει εδώ και θα πίνει καφέ. Ένα, δύο, τρίγωνο. Mm-hmm. Όχι στην ίδια ευθεία. Γιατί μπορεί να γίνει παλιά. Προφανώς. Και αυτός να είναι πιο γρήγορος από τον Μανολά, παράδειγμα, λέω, ή να του φύγει στους τριπλαρόλους. Άρα λοιπόν εδώ, σιγουριά, 5 μέτρα πίσω. Ναι. Κάτσε εδώ. Εμείς παίζουμε σικητάς. Εμείς παίζουμε Μανολάς, όλοι παίζουμε τα χάφη, τρεις κυνηγοί όλα, εσύ κοιτάς εδώ και στρώνεις. Και αυτοί κάθονται εδώ, πήραν την μπάλα να τη δώσουνε, πήραν την μπάλα να τη δώσουνε εδώ. Μόλις πιάστούνε και είσαι έτσι και παίζεις, σε φτάνει να κάνεις και αυτό. 3 και 2, 5 και 2, 7. Ναι. Βγαίνεις στην αντεπίδεση με 7. Αλλά εδώ είσαι φρούριο. Έχεις δύο παίχτες ταχύτητα τους, και έχεις έναν παίχτη μεγάλο μυαλό, mm-hmm, το οποίο δύσκολα τον περνάς. Στάθηκε μέσα στην Ισπανία με Μέση, με Μπαρτζελόνες, με όλα οι Λεγκανές. Και σε ευθεία. Δηλαδή σε ευθεία, μπράβο, δύο στόπερ. Δύο στόπερ. Ναι. Και σε ευθεία, συγχαρητήρια. Όσο δεν παίζουν Ευρέξ Χιονίσι αυτό το 4-4-2. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέροντας πως έχεις απέναντί σου μία ομάδα ανοιχτό βιβλίο, ανεξάρτητα πόσο καλή ή κακή είναι. Σωστό. Από τη στιγμή που έχει δύο επιθετικούς, δεν επιβάλλεται, δεν είναι ένας λόγος παραπάνω να παίξεις εσύ με 5-3-2. Βέβαια, με έναν τρίτο πίσω. Γιατί λίγες ομάδες πλέον παίζουν με δύο μπροστά. Έτσι. Εντάξει. Και μετά, έχεις και το άλλο. Τρέχεις τώρα και τρέχεις συνέχεια με τον Τωροσίδη. Ναι. Τωροσίδης ήρθε 32 ετών, mm-hmm, τόσο δεν είναι. Ναι. Κάπου εκεί. Ναι. Το Ρωσίδης δεν μπορεί να παίζει τώρα μπακ δεξί και να ανεβοκατεβαίνει όπως παλιά. Mm-hmm. Τον Τωροσίδη θα τον χρησιμοποιείς ούτε στόπερ. Ναι. Εκτός και δεν έχεις κανένα τίποτε. Άμα να παίξει ο Τζαβέλα, θα παίξει το Ρωσίδης. Mm-hmm. Το Ρωσίδης θα τον χρησιμοποιήσεις λίμπερο. 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 Ναι. Μανολάς, οι άλλοι θα πέφτουνε. Ενώ δεν ήρθε ο Σιώβας, λίμπερο το Ρωσίδης. Mm-hmm. Θα προλάβει εδώ, εδώ, τέρμα. Αλλιώς. Φτιάχνεις καριέρες ξανά.
Αλλιώς δεν φτιάχνεις τώρα σε μεγάλη ηλικία τώρα τον Τωροσίδη έξω δεξιά, μπακ δεξί. Ναι. Ο Τωροσίδης, έβλεπα τον Ομάρ, τον Ντουλαΐ εχθές. Έκανε ένα σπριν, ξέρεις πως έφυγε από δεξιά. Ναι. 19, ο Μπόλτ ήταν. Και γυρνάει μέσα, τη γυρνάει στον λόγο, πάρ' τον γκολ. Έτσι φέρναν ο μπακ. Ο Ντουλαΐ είναι φυσέκι. Ναι, ναι, ναι. Μπακάρος, θυμάσαι που τον λέγαμε. Λοιπόν, ο μπακ δεν μπορεί να κάνει αυτά ο Τωροσίδης τώρα. Λοιπόν, Τωροσίδης κάνει την καριέρα και ήρθε. Ο Πουτούρε κάνει την καριέρα και ήρθε. Το κατάλαβε. Ναι. Δεν το κατάλαβε. Οπότε από τη στιγμή που σου έρχονται, γιατί μας έχεις πει ότι με σένα στον Ολυμπιακό δεν θα περνάγανε, αλλά από τη στιγμή που ήρθανε αυτοί οι παίκτες, αξιοποίησέ τους σε κάποιες θέσεις που θα σου είναι χρήσιμοι και θα είναι και για το δικό τους καλό. Και θα είναι και δικό τους καλό. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο. Και δεν θα ζημιά. Για εγώ τώρα τα λέμε, ναι. Τα λέμε και απαντάει και ο Κώστας τώρα θα πει εσύ όταν τα ας έρθει ένας να μου πει εμένα έτσι. Δεν είναι αυτό. Υπάρχει ωραιότερο από αυτό. Τι πά να πει. Δεν έχω μιλήσει, έχω τσακωθεί με ποιονα. Ποιονα. Και ποιος είναι από την ΕΠΟ. Τι είναι στο ποσερικό τμήμα. Σιώβας, καλείσαι. Μετά κάθεσαι. Έχει τον βοηθό τώρα. Τον βοηθό τον έχεις τώρα. Ο Τσάνας. Έλα μου ρε τώρα. Τον έχεις τον Τσάνα να κάνει τι. Α σου πει εδώ ρε. Πρέπει να έρθει εδώ ο Σιώβας. Πρέπει να ξέρεις μπάλα εκεί μέσα. Δεν πρέπει να πηγαίνεις έτσι. Να προσπαθείς, να βοηθάς. Θα το πεις ωραία, να το πιάσει ο άλλος, για να τον βάζει στόπερ θα του πω, λίμπερο. Έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο. Βοηθήσει αυτούς. Τι έχεις να πεις. Ας έρθει ο Σκύμπε να μιλήσει. Ναι. Τι έχεις να πεις. Ποιος θα μου πει εμένα τώρα ότι δεν κάνει ο Σιώπας γιατί έχω αυτούς τους δύο. Με αυτοί οι δύο δεν ξέρει πολύ μπάλα ο Μανολάς. Καλό κεφάλι, ταχύτητα. Θα πάρεις παίχτη. Και εσύ πιο κοντός θα πάρεις παίχτη. Ναι. Οι δυο σας στην ευθεία. Σε ποια ομάδα παίξετε παγκοσμίως να πάει για πρωτάθλημα μια ομάδα αγγλική και να παίξετε στο πέρα. Τι λέτε. Σε ομάδα που παίζει με έναν μπροστά. Εμένα μπροστά εύκολα. Θα δηλαδή, τον πάρει ποιος. Τι ο Μανολάς. 4-5. Α, ποιο. Οι αντίπαλοι αν παίζουν με ας πούμε 4-3. Εμάς αν έρθει ένας μπροστά. Ναι. Είμαστε βασιλιάδες. Ναι. Για θα πούμε τα κάλαντα 60 χρόνια ακόμα. Δεν θα φάμε γκολ με τίποτε. Οι τρεις μόνιμοι πίσω. Ναι. Τον ένα ποιος είναι αυτός, θα τον πιάσει αυτόν ο Παπασταθόπουλος. Ναι. Ή ο Μανολάς. Ανάλογα είναι γρήγορος ή ψηλός δηλαδή. Λοιπόν, του πετάτε την μπάλα, δεν θα προλάβει. Αν περάσει ο Μανολάς θα πέσει σιώβας, θα είναι ο Παπασταθόπουλος. Γλιτώσαμε. Ναι. Τρεις εμείς. Αυτό που λένε, παίζεις με έτσι, είναι και σε στέλνουνε. Δηλαδή σου παρουσιάζουν μπροστά ότι έχεις ένα, και αλλά στην αντεπίδοση μπορεί να σου βγουν τέσσερα. Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στον Κωστή γιατί περιμένει τώρα. Τώρα Κωστής ο γίγαντας. Κοίταξε, εγώ αυτό που λέει ο Αλέφαντος, ο Νίκος, είναι και ότι ταιριάζει και στην εθνική για πολλούς και άλλους λόγους. Δηλαδή, έχει η εθνική εξτρέμ. Όχι. Παίζει ο Πέλκας που είναι δεκάρι και ο Μπακασέτας που είναι δεκάρι. Και βγαίνουν που λες οι δημοσιογράφοι που κατηγορεί ο Νίκος εδώ και λέει με τρία δεκάρια θα παίξουμε και το Μίτροβλου. Πόσο θα περπατήσει αυτό τα τρία δεκάρια. Μα ο Πέλκας δεν μπορεί να περάσει ούτε από μέσα ούτε απ' έξω. Και ο Μπακασέτας το ίδιο. Πιάνονται πολύ εύκολα. Ήταν ανύπαρκτοι και οι δύο. Δηλαδή στο 4-2-3-1 ανύπαρκτος ο Πέλκας, ανύπαρκτος ο Μπακασέτας. Έχεις δύο μπακ, όχι ιδιαίτερα ψηλούς. Οι οποίοι ανεβαίνουν όλη την πλευρά. Έχεις ένα στόπερ το Σιώβα στα σκουπίδια και τον Μαναλό και τον Παπασταθόπουλο στην ευθεία. Ο Παπασταθόπουλος είναι και σε πτώση. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι η Arsenal θα βάζει μπροστά και θα τρώει πίσω. Τον βλέπω και πεσμένο. Τη Δευτέρα με τη Λέστερ δεν παίζει. Είναι τραυματίας. Προφανώς επειδή τραυματίστηκε. Εάν λοιπόν ο Μπακάκης που είναι κοντός και άμα γίνει μια σέντρα από εκεί του Τσιμίκα. Δεν θα έρθει στα στόπερ να πηδήξει. Ενώ με τον τρίτο στόπερ καλύπτω τον αέρα μου. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Ο Τζιμίκας δεν θα γίνει τρίτο στόπερ στον αέρα. Με τον Σιώβα όμως έχω τρεις. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι εφόσον δεν έχω εξτρέμ και εφόσον έχω σεντερμπακάρα στα σκουπίδια, δυο μπακ που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν καλά και είναι και κοντοί. Για ποιο λόγο να μην παίξω. Το 5-3-2
Να βρω όμως εκεί που παίζει ο Τζιόλης, δεν μπορώ να βλέπω άλλο Τζιόλη. Δεν μπορώ. Ο Τζιόλης είναι σαν το αυτοκίνητο, κατεβαίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης για προπόνηση και έχει μπροστά σου τον αργό. Και λες, αμάν έπεσα στον αργό τώρα, πώς θα φτάσω στον προορισμό μου. Ο Τζιόλης παίρνει την μπάλα, κοιτάει δίπλα, τη δίνει στα δύο μέτρα. Πρέσινγκ δεν θα κάνει ποτέ τον αντίπαλο. Άμα τον κάνουν πρέσινγκ, του πήραν την μπάλα πανεύκολα. Ένα ψηλό πεδίο μορφόμενο. Πες μου όμως ποιος αδικείται και του τρώει τη θέση ο Τζιόλης. Ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης. Ναι, εντάξει. Γιατί να μην παίξει ο Μπουχαλάκης, που είναι πιο γρήγορος. Είναι νέος ο Μπουχαλάκης τώρα. Πατάει περιοχή παραπάνω. Θα σου δει και στα μαρκαρίσματα. Μπάλα μεγάλη, δεν ξέρει, εντάξει, αλλά θα είναι πιο γρήγορος. Πατάει πιο πολύ περιοχή. Αντιπάλου. Είναι και ψηλός που μπορεί να γίνει και τέταρτο στόπερ, άμα γίνει σέντρα, τρεις οσιώματα. Και ο Τζιόλης μπορεί να γίνει τέταρτο στόπερ. Λοιπόν, δεν διαφωνώ, αλλά δεν βλέπω κάποια τεράστια διαφορά να πω πω δεν παίζει αυτός και παίζει ο άλλος στη θέση του. Ο Τζιόλης είναι μεγάλο. Ναι. Πόσο ήταν, 30. Αργότητα μεγάλη. Παραπάνω πρέπει να είναι. Μετά είναι αργός πολύ. Ναι. Πολύ αργός. Μπήκε μέσα, έναν είπα. Δεν πρέπει να κλείνεται αυτό στην θετική ομάδα. Τελείωσε. Να καλείτε, μάλιστα. Τελείωσε. Λοιπόν, άλλο θα καλέσει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάρει να δει. Υπάρχουν κάποιοι ήδη πιθανοί αντικαταστάτες που βγαίνουν συνέχεια στο προσκήνιο. Ναι. Η ΕΠΟ βέβαια λέει ότι η εθνική έχει προπονητή το Σκίμπε και δεν ασχολούμαστε. Ωστόσο. Να δούμε αν έχουμε, Γιώργο, ποιοι είναι στην παρούσα φάση, ποιοι φαίνονται να είναι οι επικρατέστεροι, εάν αποφασίσει η ΕΠΟ να οδηγηθεί σε διαζύγιο με τον Σκίμπε. Ο ένας είναι ο Μίτσελ, ο οποίος είναι άνεργος εδώ και κάποιους μήνες, ήταν στη Μάλαγα, έπεσε. Ένα-ένα μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι, μπορώ να το συζητήσω. Ναι, ένα. Δηλαδή, ας τον βγάλω τον τώρα, εντάξει, τον είδα. Ναι. Ρε ΕΠΟ, ο Μίτσελ έχει διαλύσει προπονητικός όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει, δεν τον βλέπετε. Λέτε να πάρεις τον Μίτσελ να τον κάνεις τι. Να σηκώνεται το πρωί να φτιάχνει φυσατέρ για πάει να βρει καμιά γκόμενα στο Σύνταγμα. Τι λέτε ρε, έχετε τρελαθεί. Δεν τον βλέπετε. Πόσα χρόνια το έλεγα εδώ μέσα. Πολλά. Με τη γραβάτα, ορίστε. Ο γκόμενος του Συντάγματος έλεγα. Ο γκόμενος του Συντάγματος. Έτσι. Θα τον εφέρει σε αυτόν προπονητή. Τη στιγμή που τον διώχνει Μαρσέγιο, Άλπα, Βίτα, Γάμα, Δέλτα, όλη η Ευρώπη. Τρελαθήκατε. Βέβαια. Έριξε και τη Μάλαγα. Πάει Μάλαγα. Πάει αυτός. Άστονε. Αυτός άστο να τον πάρει καμιά άλλη ομάδα, να την διαλύσει όσες πήρε, δεν έμεινε όρθιο τίποτε. Ναι. Άστο. Τώρα όμως θα σε πάω αλλού. Και αυτός είναι και ό,τι πρέπει εκεί. Πού? Στα καλυστία που κάνουν στις γυναίκες, να βάζει... Επιτροπή, ε. Ποια επιτροπή, μπράβο. Εκεί είναι μάνα. Έτσι. Μάνα. Ντύσιμο καλό, εμφάνιση, φτιάχτα. Μάλιστα. Άστο ποδόσφαιρο, ρε Μίτσελ, άστο. Τώρα, πήραν τηλεθεατές. Στα σοβαρά τώρα. Ναι. Και ρωτήσανε, να ρωτήσω τον Νίκο Αλέφαντο, εάν θα τέριαζε ο Μανόλο Χιμένεθ στην Εθνική. Ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Σοβαρός και ο καλύτερος. Σωστό. Βάσει αυτά που έδειξε στην ΑΕ. Σοβαρός, τρομερός στη δουλειά του και τα δίνει όλα. Βολοδέρνη στη Λαπάλμα, στην απαρτή. Έλα μόνο πια Λαπάλμα, έλα γρήγορα με ένα αεροπλάνο το βράδυ από το σπίτι. Σήκωμε τις πιτζάμες, φύγαμε. Και πέσε με παγάγανε. Τέρμα, Λαπάλμα θα την βρούμε εμείς μετά από Αθήνα. Υπέγραψες εκεί, τέρμα. Άσε. Και θα. Χιμένες. Θα παίξει 5-3-2 Χιμένες. Όλα, όλα τα κατευθείαν. Οι Χιμένες πάνε να τον βγάλουν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Χιμένες ήταν άριστος. Τα παίζει όλα. Έσυσε την ομάδα, πήγε με Ολυμπιακό αντίπαλο, με τέτοια, με καλούς παίκτες, όλα, πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Και το πήρε φίνα. Και όλη η ομάδα έπαιξε μπάλα. Άρεσε να βλέπεις την ΑΕΚ με το Χιμένες. Πήρε πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια. Λοιπόν, άρα, ναι, στο Μανώλο Χιμένες. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Έπαιξε το 5-3-2 άριστα.
Έπαιξε man to man τους ψηλούς. Μπράβο. Έπαιξε λίμπερο, έκανε τον Μπακάκι τρίτο στόπερ και πέταγε. Έβγαλε ωραία συστήματα. Mm-hmm. Άμα ήθελε τον γκολ, το άλλαζε σε 4-4-2, όχι από την αρχή όπως ο Ζουνίδης, βρεξιονίζει. Προσέρμοζε το παιχνίδι ανάλογα τις συνθήκες αυτού. Δηλαδή, λένε κάποιοι προπονητές, εγώ παίζω 4-4-2. Ρε, τι παίζει 4-4-2, ανάλογα το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Χιμένες το ξεκίναγε 5-3-2, το άλλαζε, το ξαναγύρναγε, κοούτσαρε. Εμένα μ' άρεσε πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, θα τον ήθελα σε αυτή την εθνική ομάδα, η οποία είναι σε αυτό το στυλ, με αυτό το υλικό, είναι για μένα πολύ καλή παρουσία. Το γουστάρω πολύ, είμαι αλεφαντικός σε αυτό το κομμάτι. Πολύ. Λοιπόν, αφήνουμε την εθνική, να πάμε τώρα λίγο στα τρέχοντα. Θα ξεκινήσω, Γιώργο, με το Άρης ΠΑΟΚ. Οπότε, Κωστή, να δούμε πιθανές εντεκάδες και να κουβεντιάσουμε λίγο πάνω σε αυτές. Ξέρουμε για την απουσία. Εδώ στον Άρη ο Κουέστα είναι ο μοναδικός αμφίβολος. Ο Κουέστα τώρα αυτή τη στιγμή κάνει σούτ σέντρες αυτό με τον Άρθικα. Αλλά να σου πω κάτι, Γιάννη. Ο Κουέστα με τον Άρθικα, αν θα παίξει, δεν θα είναι ο ίδιος. Δηλαδή, με σπασμένο δάχτυλο στα τρία σημεία, δεν δένει το δάχτυλο σε δεκαμένες. Πώς θα παίξει? Είναι παιδάρας, θα κάνει τις εξόδους. Μπορεί να φοβηθεί. Άμα φοβηθεί, καλύτερα να μην παίξει. Και η δεύτερη επιλογή είναι ή ο Καντιμήρης ή ο Αναγνωστόπουλος. Σήμερα μαθαίνω, ο Αναγνωστόπουλος στα 22 του προτιμάται από τον 33χρονο Καντιμήρη. Καλός θερματοφύλακας, αλλά δεν έχει παιχνίδια. Τώρα ο Νίκος ξέρει ότι αν ένας θερματοφύλακας δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του, δεν μπορεί να ξέρεις να έχει φόρμα κτλ. Ο Μαυράκη και ο Βέλεθ, καλή στόπερ και οι δύο, όχι πολύ γρήγοροι όμως, είναι αργή χαμηλά. Καλά κορνιά, θα πρέπει ένας από τους δύο να πάρει τον Πρίγιοβιτς. Ή ο Βέλεθ είναι ίδια κοψιά δηλαδή. Ο Τζανακάκης στο στυλ του Μπακάκη ένα τέτοιο στυλ παίκτη και ο Μενέντεθ το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Ο Σιώπης είναι ο σκύλος και εδώ θα δούμε τον προπονητή του Άρη αν θα δώσει στα στημένα ζώνη και φάγε γκολ στη Νέα Σμύρνη και ο Σιώπης μάρκερνε να πούμε το center back που κάνει τον γκολ και ήταν λάθος. Ναι. Και μαθαίνω ότι θα το διορθώσει. Θα βάλει σε τρεις παίκτες μπακουμπάν και τους άλλους θα τους αφήσει στον χώρο. Δηλαδή, αλλά ο Σιώπης θα πάρει από ό,τι φαίνεται τον πίσευε αν θα παίξει εκεί δεκάρι. Mm-hmm. Ο Ματίγια κι αυτός πιο δημιουργικός λίγο. Και εκεί τώρα οι δύο καλοί παιχταράδες, ο Γκάμα του Γκαρσία, ο Γιουινές Μέτριος, φορ, ο Ντεγκίνη τι θα βγει. Ο Ντεγκίνη είναι εξτρέμ στον Ατρόμητο και στον Πανθρακικό. Έπαιζε δεξιά σαν εξτρέμ. Σαν δεκάρι δεν τραβάει και αναγκαστικά παίζει εκεί και τελειώνω με τον Άρη διότι ο παίκτης που πήραν από τον Ολυμπιακό, πες τον, ο Μαρτίνεθ είναι στο περπατιστό. Πάντως... Ξέρει μπάλα, λέει η Αγιάννη, ξέρει μπάλα. Ναι. Και επειδή ξέρει μπάλα... Κώστα, εγώ να σου πω την αλήθεια, θα περίμενα αντί του την κοινή να παίξει ένα πιο κλασικό 4-3-3 και να βάλει άλλον έναν κόφτη δίπλα σε Σιώπη και Ματίγια. Γιατί η τετράδα μπροστά είναι καλή, αλλά είναι και φουλ επιθετική. Δεν ξέρω τώρα. Παίζει βέβαια στην έδρα του ο Άρης, θα πιέσει. Ο Άρης έχει το μειονέκτημα έναντι του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει τρία χαφ να κόβουν όπως λες, αλλά ο Τζανακάκης και ο Μέντεθ δεν έχουν την ταχύτητα ούτε την ποιότητα και τα ανεβάσματα που βγάζει ο Μάτος και ο Βιερίνη. Εκεί χάνει πολύ ο Άρης. Mm-hmm. Εκεί χάνει πολύ ο Άρης. Και στο Γιουνές με τον Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή, ο Μένετε θέλει η Βιερίνη να ανέβει τόσο καλά, να βγει σαν τέταρτος, ούτε ο άλλος. Οπότε, αν παίξει με τρία χαφ, είναι πολύ έτσι αμυντικό γενές. Γι' αυτό, κατά κάποιο τρόπο θέλει ένα πιο... Αλλά ο Ντεγκίνη δεν βγαίνει. Αν τους βγει ο Ντεγκίνη, είναι καλά. Άμα βγει ο Ντεγκίνη, θα ξέρει ο ΠΑΟΚ από πού να φυλαχτεί. Πάμε να δούμε λίγο την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Καλά, ο Ζαμπά θα είναι μεγάλη έκπληξη να παίξει εκεί. Τέλος πάντων, είναι εκτός. Εκεί παίζουν. Ναι, είναι εκτός ο ΠΑΟΚ. Τι ώρα, Γιάννη? Βράδυ δεν παίζουν. 7 το βράδυ. 7. Αύριο βλέπουμε Τσέλσιδες και Παναθηναϊκούς και. Λοιπόν, κοίταξε. Είναι εκτός, να πω ότι είναι εκτός ο Πέλκας.
και είναι εκτός και ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο. Ο Ζαμπά δεν παίζει. Θα παίξει, αριστερά και ο Μίσες Βαρδεκάρη. Τώρα, παίρνει τον Βάρντα έμαθα στην αποστολή. Το γυρίζει πίσω τον Βάρντα. Ναι. Εδώ τώρα ο Πέλκας λείπει. Ο Ελκατουρί δεν έχει τα στοιχεία. Έχει γεμίσει το μάτι, δεν πατάει περιοχές, δεν τριπλάρει, είναι μέτριος. Τον φέρανε εκεί οι μάνατζερ. Αν πάει ο Ζάμπα αριστερά και ο Μίσες Βαρδεκάρη, είναι πιο ορθολογικό. Είναι πιο λογικό. Και ο Λιμιός εκεί τον περιμένουμε με άλλες ταχύτητες, με άλλες ενασμένα και να τελειώνει τις φάσεις. Είναι καλή τετράδα του ΠΑΟ, ο Πασχαλάκης πολύ καλός, ο Κάνιας κόβει, ο Σάκοφ τώρα είναι στο στυλ του Τζιόλι, αλλά ο Σάκοφ πάει και πιο μπροστά, δηλαδή μπορεί να σου κάνει και τον τρίτο στόπερ όπως λέμε με το κορμί, γρήγορος δεν είναι, μπροστά μπορεί να σου τραβήξει κανένα κόρνερ, κανένα rebound, τα καθίσει τα γκολ. Έχει καλά γκολ ο Σάκοφ. Ο Σάκοφ είναι στο γκολ καλός. Μάλιστα. Ο Κόκε. Ναι. Έπαιξε μισό χρόνο μπάλα στον Άρη. Πλακώθηκε στα καζίνο και στα σάντουιτς και στα ουίσκι. Έκανε ένα μπισινό σαν την Ανουσάκη. Έπαιξε 3 χρόνια από 200.000 του δώσανε 1 εκατομμύριο το χρεώσαν. Ρίξαν τον Άρη στη Γάμα Εθνική για τον Κόκε. Και ο Κόκε κανονικά από το Χαριλά πρέπει να τον πρίξουν, να τον κάνουν τα μάτια σαν Μιλιτζάνες, αντί να βγαίνει και να μιλάει σαν τον Μπρίγκοβιτς, ο οποίος είναι ένας παίκτης αθλητής. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν έχει μεγάλη τέχνη, αλλά ότι σε πρώτη επαφή και ψηλά τα καρφώνει. Ο Κόκε λοιπόν είχε το ταλέντο, είχε την ταχύτητα, έχει γίνει 150 κιλά. Κακός. Αυτή τώρα ψάχνει να βρει ο Κόκε, σου πω. Αυτοί τώρα είδαν ότι ο Άρης αναστένεται. Αρχίσαν ο Χαβίτο και τα γλυψίματα και αυτά. Πάνε καλά πόστο. Γιατί τα λεφτά τα φάγανε στα καζίνα. Είναι ρεύστη. Πήρανε συμβόλαια 500.000 το χρόνο, 600, 500, 400. Έτσι έπαιζε ο Άρης. Εγώ το κόντια του είναι 200 χιλιάρια και θα είχα ένα γορίλα διπλάσιο από μένα. Και έτσι και τον έβλεπα στο καζίνο ή στα μπαρ. Τον μπλάκωνα και τον έλεγα σπίτι γρήγορα. Αλλά εγώ τα είπα στον Άρη αυτά. Έγινα κακός, πλακώθηκα. Μετά από χρόνια λένε είχε δίκιο τελικά ο Ραπτόπουλος και τα βρήκα μαζί τους τώρα και είμαστε σε ανακοχή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε ωστόσο αρκετά χρόνια πίσω γιατί έχουμε ετοιμάσει όπως κάνουμε σε κάθε ντέρμπι ρετρό για να δούμε σε παλιότερες εποχές τις μάχες ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Βέβαια δεσπόζει και το όνομα του αείμνηστου του πατέρα σου Κωστή μεταξύ άλλων. Είχε παίξει αυτός, είχε παίξει 23 μάτς ΠΑΟΚάρης. Και νομίζω χρονικά πρώτος που κάνει τη διαδρομή στα δικά. Ο πρώτος που έβγε και τα άκουσε χοντρά. Τα άκουσε γερά. Δηλαδή όταν πήγε να παίξει αντίπαλος σε ένα μάτς στην Τούμπα παίκτης του Άρη, ένα 2-3 μέσα στην Τούμπα που κέρδισε ο Άρης, 30.000 παοξίδες του είχαν σκίσει κανονικά. Ναι. Πήγανε στο σπίτι της γιαγιάς μου, φωνάζανε. Λοιπόν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έφτιαξε ομάδα όταν πήρε τον Γούναρη και τον Ιωσήφιδη και έκλεισε τις τρύπες τις δύο, γιατί είχε πρόβλημα εκεί. Στον τελικό δηλαδή του 70, είχε πρόβλημα στα πλάγια μπακ και το χτύπησε εκεί ο Άρης. Αλλά μετά, δηλαδή δεκαετία 80 έφεξε ο Άρης στην ομάδα, έτσι. Ναι, ο Άρης ήταν πιο καλή ομάδα δεκαετία 50 και 60. Μετά ο ΠΑΟΚ το 70-71 είδε τα λάθη του, έκλεισε τις τρύπες και γύρισε και ο Κούδας τότε που είχε γίνει ιστορία τότε με τον Ολυμπιακό. 2 χρόνια γύρισε πίσω. Γύρισε και ο κόσμος από τα χωριά όλα προς τη Θεσσαλονίκη. Ο 350.000 στη Θεσσαλονίκη πήγε 1 εκατομμύριο, γίνανε παοξίδες και έκανε τη μεγάλη την ομάδα και με καλή μπάλα. Μάλιστα. Αλλά πάντα ο ΠΑΟΚ, ό,τι έχανε, και εδώ ερχόμαστε στον Αλέφαντο τον Νίκο, ο ΠΑΟΚ ό,τι έχανε, το έχανε από την άμυνά του. Δηλαδή έπεσε μπαλάρα μπροστά και τα λοιπά, έχανε πίσω. Το πρωτάθλημα που πήρε το 76 με τον Λόραντ, το συγχωρεμένο, έφτιαξε πολύ την άμυνα ο Λόραντ. Πάρα πολύ, την πρόσεξε πάρα πολύ. Να ρωτήσω τον Νίκο αν θυμάται κάποιο ΠΑΟΚάρι, όχι με σένα. Ήταν σε ένα ΠΑΟΚάρι στον Νίκο. Προπονητής. Ήσουν σίγουρα. Σε ένα, ναι, ήμουν. Ένα-ένα, μπράβο. Στον Άρη δεν έγινε αυτό. Με τον Άρη, ένα-ένα. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο Ολυμπιακό. Τώρα παίζει με τον Όφη στην Κρήτη. Πρώτο μάτς που δεν θα έχει το Φορτούνι στην εντεκάδα και είναι ένα ερωτηματικό. Ποιος θα παίξει εκεί, Γιάννη? Ο Τουρέ θα παίξει εκεί.
Νίκο, είσαι υπέρ. Άμα δεν παίξει ο... Πες τον εκεί, είναι ό,τι πρέπει. Είναι τιμωρημένος ο Φορτούνης. Ο Τουρέ εκεί πρέπει να παίξει. Ναι. Δεν προτιμάς τον Άνθκο, έχει Νίκο. Ο Τουρέ εκεί είναι τώρα και πιστεύω, ότι... πιστεύω ναι. ότι θα πάει καλά. Είναι το κέντρο που είχε στη Μίλαν, δηλαδή το Γκιγέρ με Νάτχο και Τουρέ. Εγώ, ταπεινή μου γνώμη είναι η εξής, ότι τώρα τον Τουρέ τον έχει δεκάρι όσο ο Φορτούνης είναι έξω, μια αγωνιστική είναι έτσι κι αλλιώς. Και αν ο Τουρέ φτιαχτεί σε φυσική κατάσταση, στην πορεία θα τον βάλει πίσω από το Φορτούνη. Οχτάρι θα τον βάλει. Λογικά, λογικά. Τώρα, είναι κουρασμένος ο Τσιμίκας, ίσως δούμε κούτρι αριστερό. Ο Καμαρά γιατί δεν παίζει η Νίκο. Δίνει ανάσες γιατί έχει ευρωπαϊκό μάτς. Λοιπόν. Α, μάλιστα. Σωστό. Βούκοβιτς μεριά, Γιαννιώτη. Πώς βλέπεις την δεκάδα, Νίκο? Εμένα μου αρέσει φοβερά. Πολύ καλά. Δηλαδή, Γιαννιώτας, Βούκοβιτς μεριά. Ο Μαρ. Ναι. Και μ' αρέσει πολύ ο Κούτρης, σκύλος, ναι. κακός, γρήγορος, δηλαδή δεν του φεύγεις με τίποτα. Έχει δύο αριστερό μπακ, το για μένα είναι, δηλαδή, και να δεις ότι αύριο θα παίξει καλή μπάλα, μεθαύριο ποτέ είναι. Νάτχο Γκιγέρμε είναι δύο χαφ, ναι. πολύ καλή. Να δούμε το Γκιγέρμε. Ο Τουρέ είναι ο ενδεδειγμένος, για 10. Εφόσον λείπει και ο Φορτούνης, ναι. δηλαδή, εκείνη η θέση του θα κάνει καλή εμφάνιση ο Τουρέ. Έχει φτιαχτεί με τα Λάζαρος, Γκερέρο, Ποτένσε. Αυτή είναι η τριπλέτα. Που πρέπει να έχει μπροστά. Αυτή θέλω εγώ ναι. να βλέπω. Ο Λάζαρος, άστον από την αρχή, βλέπει τον γκολ να πάρει Σωστό. Πάλι επάνω του να σχοράρει. Ο Ποτένσε γρήγορος με τις τρίπλες του, το δύσκολα στον γκολ. Ο Τουρέ θα κάνει καλή εμφάνιση και ο Γκερέρο είναι ο δυναμικός σέντρεφορ. Όλα... Το προτιμάς δηλαδή... λίγο από τον Χασάνε. Ο Χασάνε είναι τραυματίας έτσι κι αλλιώς. Είναι... Ναι, ναι, σχεδόν τραυματίας είναι. Ναι. Ποιος. Ο Χασάνε είναι τραυματίας. Εντάξει, δεν έχουν δείξει αυτοί. Ναι. Δεν έχουν δείξει τίποτε Αιγύπτιοι και τέτοιοι. Ο Γκερέρο είναι αυτός. Ο δυναμικός, θα μπει, θα σκοράρει. Εμένα μου αρέσει η σύνδεση του Ολυμπιακού. Ωραία. Με λοιπόν... ο Μαρ Κούτρι, μεριά Βούγκοβιτς, στα χαφ αυτά και η τριπλέτα αυτή. Μπροστά. Την έχει δει. Μ' αρέσει και θα δεις θα πάει καλά. Θα κάνει και καλή εμφάνιση. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπάρχει μια έντονη φημολογία πως ο Δόνης σκέφτεται να ξεκινήσει με 4-4-2. Δηλαδή... Ξανοίγεται. Με Καμπετσί και Μακέντα μπροστά. Με Χατζηγιοβάνι, Μπουζούκι, Κουρμπέλι, Δόνη στη μεσαία γραμμή και την τετράδα του πίσω. Βέβαια, όπως μας έχει πει ο Νίκος, ένας προπονητής, ο Δόνης, ο οποίος και μέσα στο παιχνίδι, εάν δει έγκαιρα ότι κάτι δεν πάει, το αλλάζει. Πολύ καλή σύνθεση είναι. Ναι. Τώρα, αν πάει ο Χατζηγιοβάνις, πάει εκεί. Σαν χαφ αριστερό να βγει. Ο Μπουζούκης, το νέο παιδί αυτός, αν πάει από εκεί, ναι. έχει και λύσεις. Δόνι Κουρμπέλι καλά, Κουλιμπαλίν Σούα πολύ καλά. Μαυρομάτης Κολοβέτσος, Διούδης, πολύ καλά τους κατεβάζει. Ναι. Μακέτα Καμπέτσης, να είναι και δύο μπροστά να σκοράρουν και θα βγαίνει ο Χατζηγιοβάνις και ο άλλος, θα έχει δύο κόφτες από πίσω. Καλό είναι και το αλλάζει. Ανάλογα, αυτό μπορεί να τα αλλάξει. Μπορεί άλλωστε να βγει ένα από του δύο επιθετικού, να μπει ένα χάφ και να αλλάξει. Παίζει με ποιον άλλο. Με τον Πανιόνιο παίζει και 20. Πού παίζει? Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε αυτό που έλεγε ο Νίκος, υπάρχει μια περίπτωση. Να τα βρούνε και στο δεύτερο γύρο να γυρίσει τη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός. Αυτό που είχε πει για τον Αύγουστο. Τον άκουσε, βέβαια. Αυτό πρέπει να κάνουν πάση θυσία. Ο Αλαφούζος με το Γιάννακόπουλο. Εφόσον αγαπάνε και οι δύο τον Παναθηναϊκό, με τρομερά, δηλαδή ο Γιάννακόπουλος μεγάλος εκεί μέσα. Το σχολείο τον πατέρα της ώρας. Είναι ό,τι πρέπει. Να γίνει λεωφόρο, θα γίνει κάντρο και θα σκοτώνουν πολύ αυτά τα παιδιά. Πάντως, θεωρητικά ο Δόνης αλλάζει σε 4-4-2 γιατί έχει παρατηρήσει ότι ο Ροντρίγκες και ο Μπανανά, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Πανιωνίου, είναι αργή, οπότε αργή. Θέλει να βάλει δύο επιθετικούς εκεί. Θα δούμε. Θα χάσει τα κάρτα. Βλέπει, τα δουλεύει, μπορεί να το αλλάξει το παιχνίδι. Υποτιμάει λίγο τον Πανιωνίου. Πάει καλά μέχρι τώρα αυτό το μάτς.
Τα δώσει όλα να το πάρει. Ναι. Θα δέσει γερά ο Δόνης. Λοιπόν, Γιάννη, ναι. Τον υποτιμάει εδώ, δηλαδή μην έχουμε το ύπος το αποσπόρι. Γιατί και στοιχηματικά, άμα καλά το έδεσε το 3-4-3. Mm-hmm. Τώρα βλέπω ότι πάει πιο κατακτητικά, πιο επάνω και έχει ένα χαύ λιγότερο. Έχει και πολλές απουσίες στα χαύ. Αν πάρει αυτό το παιχνίδι, ναι. Κοίταξε να δεις, είναι μεγάλη επιτυχία για το Δόνη. Γιατί όλο αυτό που ξεκίνησε με νέους και να καλύψει βαθμούς και να προχωρήσει να πάει ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Και θέλει μην νομίζεις τώρα που το βλέπει κανένας, μεγάλο κατόρθωμα. Και έφτιαξε νεανική ομάδα, γρήγορη, με θέαμα και άμα κάνουν αυτό που λες και μπουν και στη λεωφόρο θα ξεσηκώσει, θα πάει και κόσμος θα πάει να βοηθήσεις. Ναι. Πολύ. Μετά πηγαίνει Τούμπα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ΑΕΚ πριν περάσουμε στα διεθνή για να πούμε την είδηση που είναι βέβαια γνωστή εδώ και αρκετές ώρες ότι δεν άλλαξε στην έφεση η απόφαση, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένει το πλην 3 για την ΑΕΚ συν τις δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών συν το πρόστιμο. Η ΑΕΚ θα πάει στο ΚΑΣ, έχει αυτό το δικαίωμα έτσι κι αλλιώς. Και τι έγινε που θα πάει. Ποιος πήγε στο ΚΑΣ και δικαιώθηκε. Όσοι έχουν πάει στο ΚΑΣ, κανένας δεν δικαιώθηκε. Όπως λέει. Φωνόμησε δικηγόρη μου. Θυμάμαι εγώ πάνε στο ΚΑΣ τώρα. Είναι οι νόμοι έτσι δύσκολοι. Να σου δίνει άλλη μια ευκαιρία. Ραπτόπουλε, ήρθε η ώρα σου. Εγώ θα σταυρώσω τον τέρμπι. Α, έτσι, Ναι, γιατί θα το σταυρώσω. Γιατί άμα πάει στο 65-70 το μάτς στο Χ, δεν θα ρισκάρει κανένας από τους δύο προπονητές, κανένας, να φύγει με παραπάνω παίκτες. Ούτε τον Παναθηναϊκό τον βλέπω. Πανιόνιος, ναι. Ο Πανιόνιος, εσύ τον βλέπεις πιο πολύ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν πήρε τους βαθμούς που έπρεπε. Ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να χάσει. Χ. Χ. Λοιπόν, τον Πετράκη τον πιστεύω. Πας για έναν Άσος. Λάρισα Λαμία. Ναι. Λάρισα Λαμία. Over. Over. Over, ναι, over. Δίνει πάνω από δύο φράγκα. Over. Ναι. Λεβαδιακός Ξάνθη Άσος. Άρης ΠΑΟΚ Χ. Καλά Όφη Ολυμπιακός. Όφη είναι ερείπιο. Είτε παίξει εγώ είτε παίξει ο Γιάννη του Ρεδεκάρη. Δεν υπάρχει Όφη για μένα. Και εδώ νομίζω ότι θα πάμε στο Χ με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή αυτά με λάθη, άμα τα παίξεις 20 ευρώ, 15 ευρώ και ένα να χάσεις πληρώνες. Βέβαια, αφού έχεις 4 χ μέσα. Έχω τα 4 χ γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, λείπει το Απόλλωνα ΣΑΕΚ που δεν υπάρχει στην ελληνική εταιρεία λόγω ΑΕΚ. Το βλέπεις διπλό. Το Παναθηναϊκό τον έβαλε. Χ. Μπράβο. Ραπτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Το τέταρτο ποιο είναι. Το τέταρτο χ, ο Ατρόμητος τη Δευτέρα. Ατρόμητος. Ναι. Ατρόμητος Δευτέρα, ναι. 1, 2, 3 έχω εγώ, το άλλο. Ατρόμητος. Ατρόμητος Γιάννενα. Όχι. Παναθηναϊκός Χ. Α, τον Παναθηναϊκός, ναι. Άρης Χ. Άρης Χ. Άρης Χ. Εγώ έχω κάνει λάθος. Ατρόμητος Χ. Ατρόμητος Χ. Τρία Χ είναι. Τρία είναι. Τρία Χ. Λιβαδιά Άσο, Λάρισα. Λιβαδιά Άσο. Ναι. Η Λιβαδιά είναι Άσο για μένα και καλός Άσος. Και πας Γιάννενας Άσος. Μπράβο. Ας πάρουμε κανένα φράγκο γιατί κάτι γρατζουνιές. Το Κόρντομπα από εδώ κάτι τρακαρίσματα. Για βγάλουμε τα φαρτατζίδικα. Να ζω εγώ στα εκεί κάτω. Θα πας στο Κόρντομπα σε φαρτατζίδικο και θα του θα παρεξηγηθεί. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Κώστα και τον Νίκο και όλους όσους μείνανε μαζί μας για μια μισή ώρα. Αύριο Betting Weekend 4:30. Α, βγαίνω. Αύριο για πάρτι σας. Θα ακούω. Έτσι. Θα το δω όλα. Έτσι. Θα βγάλεις παιχνίδια. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα, πρώτα Θεό, στην ίδια ώρα στις 18:30. Καλό Σαββατοκύριακο.